και εδώ στην Αθήνα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε 40 με 45 ασθενοφόρα έχουμε στην Αττική, όπου χρειάζονται πάνω από 100 ασθενοφόρα για να λειτουργήσουμε. Από τα 90, περίπου 95 όσο κύματα ασθενοφόρα που έχουμε, τα 40 περίπου ασθενοφόρα, 35 με 40 είναι μόνιμα κινητοποιημένα στα πάρκινγκ των εταιριών που έχουν προμηθεύσει τα ασθενοφόρα. Γιατί? Στο εκάστοτε ασθενοφόρα. Γιατί οι δικαιολογίες είναι πάρα πολλές, ότι δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, ότι να έρθουν έγκαιρα και υπάρχουν ασθενοφόρα τα οποία μπορούν να είναι και 2 και 3 μήνες ακινητοποιημένα σε αυτά τα πάρκινγκ. Ο μισός στόλος του ΕΚΑΒ, συγγνώμη, ο μισός στόλος του ΕΚΑΒ είναι ακινητοποιημένος στα συνεργεία των εταιριών. Ακριβώς. Γιατί δεν υπάρχουν ανταλλακτικά ή δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Και τα άλλα που βλέπω στο Σωτηρία εγώ παρκαρισμένα τι είναι? Στη Σωτηρία, εδώ στο ΕΚΑΒ είναι, στα κεντρικά... Ναι, όχι, δεν εννοώ αυτά. Εννοώ τα παρατημένα, τα εγκαταλελειμμένα. Πάνω στη Μεσογείο. Αυτά ήταν πριν χρόνια η Σωτηρία, τα πήγανε για απόσυρση και αποσυρθήκανε μεσοδή. Από εκεί και πέρα μιλάμε για τα λειτουργικά ασθενοφόρα που μας έχουν κάνει δωρεά το Ίδρυμα Νιάρχος και η Συνένωση Εφοπλιστών, που είναι από το 2018-19 και έπειτα, που είναι καινούργια οχήματα. Και αυτά τα οχήματα τα καινούργια ήδη βέβαια έχουν διανύσει 250 και 300 χιλιάδες χιλιόμετρα και παραπάνω μερικά. Βέβαια, αφού είναι αλλά τουλάχιστον αξιόπιστα και θα πρέπει άμεσα να δίνεται λύση για τη συντήρηση. Γιατί είναι πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Εμείς έχουμε συνεργείο, δεν έχουμε όμως τεχνικό προσωπικό. Έχουμε ζητήσει τεχνικό προσωπικό εδώ και χρόνια να διοριστεί. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει λύση.